Σε τρεις περίπου εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το κτίριο της επέκτασης του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Οι τελευταίες λεπτομέρειες θα έχουν ολοκληρωθεί σε 10 ημέρες και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διοικητική παραλαβή για να δοθεί προς χρήση το κτίριο. Το Τμήμα Επικών των Περιστατικών και η Παιδιατρική Κλινική θα λειτουργήσουν αρχικά στους νέους χώρους με τον παλαιό εξοπλισμό έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αγοράς του νέου. Πιστεύω ότι δεν θα τελειώσει. Πιστεύω ότι θα τελειώσει στο τέλος του χρόνου και όχι σε 10 μέρες. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει οι πάντες να αντιληφθούν ότι δυστυχώς, παρά το ότι εμείς ο Σύλλογος Εργαζομένων ήμασταν οι πρώτοι που λέγαμε την αναγκαιότητα του να μετακινηθεί το ΤΕΠ από τις δομές που είναι τώρα, που είναι άθλιες, καθότι δεν έχει εξαερισμό και γενικά είναι τριτοκοσμικές συνθήκες, την αναγκαιότητα του να πάμε στη Νέα Πτέρυγα. Δυστυχώς τώρα που φτάνει να φαίνεται να τελειώνει η Νέα Πτέρυγα, μάλλον είναι αδύνατον, γιατί δεν έχουμε... Έχουμε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Ωστόσο, εύλογη είναι ανησυχία για την αποτελεσματική λειτουργία των χώρων της επέκτασης, καθώς σε αυτούς θα είναι πλέον φανερό το τεράστιο πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού. Τα τμήματα που θα μετακινηθούν, το ΤΕΠ και το παιδιατρικό, λειτουργούν το ΤΕΠ με 10 άτομα προσωπικό σε βάρδιες. Οι δομές που έχει η Νέα Πτέρυγα είναι ένας αχανής χώρος με πολλά ιατρία, που καταλαβαίνετε ότι ένα άτομο που καλύπτει τα επίγοντα του χειρουργικού τομέα και ένα δεύτερο που καλύπτει τα επίγοντα του παθολογικού τομέα όλων των ειδικοτήτων, είναι αδύνατο να μπορέσει να λειτουργήσει με αυτό το προσωπικό η Νέα Πτέρυγα. Εν τω μεταξύ, εκτός λειτουργίας από την περασμένη Τρίτη, βρίσκεται για μία ακόμα φορά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ο αξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Αυτή τη φορά κάει και η Λιχνία, η οποία είναι και το πιο ακριβό αναλώσιμο του αξονικού τομογράφου και το κόστος της ανέρχεται στις 65.000 ευρώ. Η παραγγελία για την αντικατάστασή της θα γίνει τη Δευτέρα και εκτιμάται ότι το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί, καλώς εχόντων βέβαια των πραγμάτων, σε 10 περίπου ημέρες. Μέχρι τότε όμως, οι ασθενείς που έχουν κλείσει ραντεβού θα αναγκάζονται να προγραμματίσουν άλλο, ενώ τα έκτακτα περιστατικά υποχρεωτικά θα μεταφέρονται στο Ηράκλειο, αφού και στο νοσοκομείο Χανίων εδώ και 4 μήνες ο αξονικός τομογράφος δεν λειτουργεί.